συντρόφους. Βεβαίως, σε παρακαλώ πολύ. Γιατί άρεσε μου η έρευνα σήμερα πάρα πολύ. Ωραία, και να μας πει και ο κόσμος, να μας στείλει και ο κόσμος. Να μας στείλει και ο κόσμος, ρε παιδιά, σας αρέσει κάτι, να μας το λέτε. Πάντως εγώ θα ήθελα ένα μαγικό ραβδάκι να κάνω έναν έτσι και να καθαρίζει ζανούλα. Δυστυχώς, το μόνο ραβδάκι που έχουμε είναι τα δύο μας τα χέρια. Όχι, δεν είναι αυτή η ώρα. Δεν φέρουμε ένα ρομπότ, ένα ρομπότ που κάνετε στο σπίτι. Να σας πω, αρχιευκό και συμβιβάζομαι με την ιδέα. Δεν θα με χαλούσε να τι να κάνω, αφού πρέπει. Με τόσο ρομπότ που σου κάθε μέρα ο αρχισυντάκτης να με... Δεν πάθαμε ρομποτία να μου το κάνει δώρο να παντελείς το ρομπότ. Πόσα μας είπε, τις προάλλες 20.000 περίπου. Εντάξει, Παντελή, σε κάποια χρόνια. Μπορεί, να κουμπαρά. πάμε σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ που ξυπνάει έτσι την παιδικότητά μας, γιατί πολλές γυναίκες από εμάς δεν είχαμε την ευκαιρία να πάμε μπαλέτσον που είμαστε μωρά. Και τώρα είναι της μόδας να πηγαίνεις μπαλέτσον ενήλικας. Είναι το νέο τρέντ που επικρατεί στα social media, αλλά να ξέρετε ότι είναι και κάτι που γυμνάζει πολύ ωραία το σώμα μας, μας βοηθάει να κρατούμε ωραία στάση του κορμού φυσικά και ό,τι αποθυμένο είχαμε από μικρή ηλικία το βγάζουμε τώρα γιατί όχι. Ελένη Μεντώνη, παρέα με μένα, κάνουμε αυτή την ωραία συνέντευξη. Παρακαλώ.